Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη, τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητριάδη. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδούλου, και ευχαριστώ σε εσάς και ευχαριστώ τους ακροατές σας που μας δίνετε την ευκαιρία να τους πληροφορήσω. Συνηθίζω όταν έτσι υπάρχει έτσι θέμα επικαιρότητας και έχουμε κάποιο υποψήφιο να του δίνω μια πάσα για σχόλιο. Εντάξει, ήρθατε από τις 12 και 10 περίπου και καθίσατε. Ακούσατε πάρα πολύ. Θέλετε φαρμακεία, θέλετε άτα, θέλετε τιμές. Πετε μου την προτιμάτε. Να πούμε έτσι λίγο με την άτα τη δική σας θέση, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και τοποθετούνται όλοι θεσμικά. Είστε υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποια είναι η άποψή σας για την ΆΤΑ, τον θεσμό της ΆΤΑ, το μέλλον της, κυρία Δημητριάδη? Κανένα πρόβλημα να τοποθετηθώ. Έχουμε μία κρίση. Έχουμε μία εργατική αναταραχή, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Και ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να την διαχειριστεί. Να ξεχωρίσουμε το θέμα στο διαδικαστικό και στην ουσία. Το διαδικαστικό θα έλεγα ότι είναι πονηρή η καιρή, κύριε Χριστοδούλου, πριν από τις εκλογές, και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα των συντεχνιών να κάνουν απεργία και το σέβομαι, και αν θέλετε να σας δώσω πρόβλεψη, θα γίνει η παναπεργία, διότι έτσι δουλεύει το πράγμα. Εκείνο όμως που βλέπω πέραν από το διαδικαστικό κομμάτι, και θέλω να το πω, είναι ότι μήπως δεν είναι σοφότερο να περιμένουμε την ετοιμιγορία του λαού για το τι πρόεδρο θέλει, ούτως ώστε όταν στις 12 Φεβρουαρίου βγει ο νέος πρόεδρος και θα έχει μέχρι την 1η Μαρτίου να αναλάβει τα καθήκοντα, οπότε θα διοριστεί και ο καινούργιος Υπουργός Εργασίας, ο οποίος αν τα πράγματα μέχρι εκείνη την ημέρα δεν ξεκαθαρίσουν, θα έχει λόγο σε αυτό το πράγμα, και μήπως λέω, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εργατική αναταραχή μπορεί να κάνει τον νέο πρόεδρο να σκεφτεί δύο φορές ποιον θα βάλει Υπουργό Εργασίας, διότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί πριν τις εκλογές. Ναι. Αυτό είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Αυτή είναι η διαδικασία. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση την χθεσινή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με δύο λόγια, ότι είναι μεταβατική αυτή η περίοδος, είναι μεταβατική κυβέρνηση, και ας κάνουν πίσω οι συντεχνίες να μην προκαλέσουν αυτή την περαιτέρω όξυνση για να ταραχθεί στην εργατική ειρήνη, να διαταραχθεί δηλαδή εντελώς η εργατική ειρήνη με μια επαναπεργία, και να το αφήσουμε για τον επόμενο Πρόεδρο? Εγώ σέβομαι το δικαίωμα της συνδικαλιστικής πλευράς να κάνει απεργία. Είναι δικαίωμα του εργαζομένου και το σέβομαι, και σας έδωσα και την πρόβλεψή μου ότι θα γίνει αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα θα λυθεί πριν από τον νέο πρόεδρο. Ναι. Και λέγω, αν πάρει στις μέρες, λέω ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο χρονίζει, διότι υπάρχει αυτή η διαφορά από πολύ καιρό, θα μπορούσε να τύχει μιας τελευταίας προσπάθειας από τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος, μην ξεχνάτε, δεν έχει και τίποτε να χάσει. Διότι στο τέλος του Φεβρουαρίου τελειώνει η δουλειά του, άρα θα μπορούσε να κάτσει κάτω με πιο μεγάλη προσπάθεια να φέρει τις δύο πλευρές μαζί. Όσον αφορά το θέμα. Όσον αφορά την ουσία, εδώ πρέπει να ζυγίσουμε το ότι καθολική ΆΤΑ μπορεί να είναι όχι τόσο αποδεχτή από την εργοδοτική πλευρά, διότι δεν θα αλλάζει και τις ανισότητες που υπάρχουν. Μήπως η αλήθεια είναι κάπου στο μέσο, μια σκαλωτή ΆΤΑ, όπου για ένα συγκεκριμένο μισθό, τον οποίο θα καθορίσουμε με την συζήτηση και οι εταίροι θα μπορέσουν να τον βρουν, να δώσουν την ελάφρυνση που δικαιωματικά δικαιούται κάποιος χαμηλόμισθος, ο οποίος τα 1000 του ευρώ σήμερα αξίζουν μόνο 900, άρα έχει 100 ευρώ τα οποία έχασε, όχι διότι έφταιε ο άνθρωπος, αλλά διότι ανέβηκαν οι τιμές. Σωστά. Και μήπως τραβήξουμε μια γραμμή και στα ψηλά εισοδήματα δεν το δώσουμε? Μήπως αυτή είναι η ανάλυση, διότι όπως βλέπω... Αυτή είναι η δική σας προσέγγιση, κύριε Δημητρά, δηλαδή η κλιμακωτή και όχι οριζόντια. Και όχι οριζόντια, διότι με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν, αλλά και από την άλλη πρέπει να λύσει τα προβλήματα. Εδώ συνήθως, επειδή κάθε πρωί αυτό κάνουμε στη δουλειά, έχουμε δύο που λένε ότι και οι δύο έχουν δίκαιο. Πάντα δεν έρχεται κανένας στον δικηγόρο να σου πει όχι, εγώ δεν έχω δίκαιο. Όλοι έχουν δίκαιο και πρέπει να βρεις την λύση. Συνήθως η λύση είναι όταν δεν πετύχει μια προσπάθεια, ο καθένας κάνει ένα βήμα πίσω και παίρνει την μέγιστη θέση, και μετά από αυτό αρχίζει να επέρχεται το περιθώριο συμβιβασμού. Γι' αυτό λέω ότι όπως βλέπω την απεργία θα γίνει για σκοπούς διαδικαστικούς, και μετά πιστεύω ότι ο Υπουργός έχει μια τελευταία ευκαιρία, και το τονίζω το τελευταία, διότι αυτό του δίνει και την έξωθεν καλή μαρτυρία, ότι κοιτάξτε,
χρειαστεί. Εγώ είμαι όσο αντικειμενικός μπορώ να είμαι, αφού πρώτη του μηνός παραδίδω. Και επίσης όμως, να μην το ξεχνούμε αυτό, ο νέος πρόεδρος που θα διορίσει τον νέο υπουργό ενδεχόμενα να λάβει υπόψη του αυτή την εργατική αναταραχή και να την λύσει μόλις αναλάβει τα νέα καθήκοντα. Επειδή έχετε ανακοινώσει τον Υπουργό Οικονομικών, κύριε Ρίγκ. Ναι, βέβαια. Ο καθηγητής, ο Σταύρος. Ο κύριος Ζένιος. Θα το δώσουμε στον Σταύρο αυτό για να το δούμε. Στον Σταύρο. Ναι, αλλά ο Υπουργός Εργασίας. Όχι, δεν έχουμε ανακοινώσει. Όχι, κύριε Χριστοδούλα, ήρθε εδώ να σας πω το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά επειδή θέλω να απαντώ με ακρίβεια, ο λόγος που είπα ότι αυτόν το άτομο θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών είναι διότι πήρα το γάντι από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε δημόσια, φέρτε μου τους Υπουργούς Οικονομικών σας να κάνουμε δημόσια συζήτηση. Οπότε σε αυτό απάντησα, μάλιστα, ο καθηγητής ο Σταύρος ο Ζένιος, που το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι το άτομο το οποίο, εάν με τιμήσει ο κυπριακός λαός με την ψήφο του, θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, λοιπόν, διότι έχει και αυτό μια τεράστια επίπτωση στα οικονομικά του κράτους. Αν σας τιμήσει, είπατε, ο κυπριακός λαός, κύριε Δημητριάδη, και με βάση τις μετρήσεις, γιατί μιλάμε για μετρήσεις τη δεδομένη στιγμή, στην κάλπη όλα θα κριθούν. Ναι, βέβαια. Δεν φαίνεται ότι είστε εκ των φαβορί να περάσει στον δεύτερο γύρο. Αντίθετα, φαίνεται να εξασφαλίζετε ένα ποσοστό, κάποιες δημοσκοπήσεις στο 3, κάποιες στο 4, κάποιες στο 5, κάποιες λίγο περισσότερο. Ο ρεαλιστικός στόχος του Αχιλλέα Δημητριάδη 15 περίπου μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ποιος είναι, κύριε Δημητριάδη? Να συνεχίσει την προσπάθεια του όπως την άρχισε τον Φεβρουάριο, να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί και να δώσει φωνή στους άφωνους. Η προσπάθεια μας είναι να φέρουμε μέσα στην εκλογική διαδικασία άτομα που μέχρι τώρα απαξίωναν το σύστημα. Και αν δείτε τα ποσοστά, μεγάλο μέρος από τα άτομα τα οποία λένε ότι θα ψηφίσουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που μου αναφέρετε, λένε αυτό το πράγμα. Ήταν άτομα που δεν είχαν ψηφίσει προηγουμένως. Επίσης, είναι άτομα τα οποία έχουν δει το πρόγραμμα και το έχουν αγκαλιάσει. Ο κόσμος ευαρέθηκε. Ο κόσμος ευαρέθηκε την κομματοκρατία. Θέλει κάτι διαφορετικό. Θέλει έναν πραγματικά ανεξάρτητον υποψήφιο, ο οποίος έχει συγκεκριμένες ιδέες. Το πρόγραμμα είναι εκεί. Achilleas.eu, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Είναι εκεί από το Φεβρουάριο. Δεν είναι κάτι που κατασκευάσαμε. Βεβαίως υπήρχαν αλλαγές, διότι μαθαίνεις πράγματα, εμπλουτίζεις το πρόγραμμά σου. Αλλά το πρόγραμμα είναι εκεί και πρέπει αυτό το πρόγραμμα να είναι η βάση πάνω στην οποία ο καθένας ελεύθερα να πάει να ψηφίσει. Προπαντός όμως να πάει να ψηφίσει, κύριε Χριστοδούλου. Δεν είναι σκοπός να πάει και να με ψηφίσει εμένα. Εγώ απλώς ζητώ από τον κόσμο να πάει στην κάλπη, να ρίξει το ψηφοδέλτιο μέσα και να το κάνει αυτόν με τη συνείδηση του και νιώθοντας αξιοπρέπεια που εξασκεί αυτόν το δικαίωμα που του παρέχει η δημοκρατία. Σας έχω ακούσει, κύριε Δημητριάδη, να λέτε ότι δεν είστε βραστικός τώρα από την πολιτική, ήρθατε για να μείνετε. Ναι. Και η ερώτηση είναι, ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα εξασφαλίσετε στον πρώτο γύρο, θα το κεφαλαιοποιήσετε με την καλή έννοια, όχι με την κακή, αν θέλετε, πολιτικά για την επόμενη μέρα, για να κάνετε τι? Η μία ερώτηση είναι αυτή, την επόμενη μέρα, αλλά πριν την επόμενη μέρα θα μεσολαβήσει η προηγούμενη μέρα, που θα είναι η δεύτερη Κυριακή. Το ενδιάμεσο του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Βέβαια. Και το ερώτημα είναι το εξής. Στο τελευταίο διακαναλικό debate των ιδιωτικών σταθμών που συμμετείχατε, χαρακτηρίσετε αναξιοπίστους και τους τρεις βασικούς υποψηφίους. Δεν θα ήσασταν αναξιόπιστος τώρα μετά από αυτή την τοποθέτηση αν ερχόσασταν στο δεύτερο γύρο και λέγατε τον Χ ή τον Ψ? Αντίθετα, εγώ έχω κάνει τη διαπίστωση για τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου του εισαπερχόμενης κυβέρνησης ότι τον ένα δεν του έχω εμπιστοσύνη στο Κυπριακό, τον άλλον δεν του έχω. Αυτός είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, για να λέμε τα πράγματα που ονομάζουν. Για το Κυπριακό είναι ο κύριος Μαυρογιάννης. Για την διαφθορά δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Νεοφύτου και για τον κύριο Χριστοδουλίδη ούτε για τον Κυπριακό ούτε για τη διαφθορά έχω εμπιστοσύνη, διότι μας έχουν φέρει στα κακά χάλια που είμαστε τώρα. Ναι. Όμως αυτό είναι μια διαπίστωση, είναι μια πολιτική διαπίστωση και ο καθένας μπορεί να δει πού βρισκόμαστε στο Κυπριακό, πού βρισκόμαστε με τη διαφθορά. Δέστε το CBS τι μας είπε προχτές στην Αμερική στα 60 λεπτά. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αναχτίσουμε την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη, στη Νέα Υόρκη, στο Στρασβούργο και έχουμε δύο κλειδιά για να λύσουμε το Κυπριακό. Το ενεργειακό και την ευρωτουρκική σχέση μαζί με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Αυτή είναι η σχέση. Τώρα μου λέτε εσείς ότι
ένας από δύο από αυτούς τους τρεις θα είναι τη δεύτερη σύμφωνα Κυριακή. Σύμφωνα πάντα με όλες τις μετρήσεις, ναι, αλλά θέλω να πάρω αυτή την μπάσα που μου κάνετε, να σας απαντήσω ότι εφόσον δύο από αυτούς τους τρεις θα είναι εκεί, σημαίνει ότι ένας από αυτούς τους τρεις δεν θα είναι εκεί. Ναι. Και αυτός, αλλά αν και οι τρεις είναι αναξιόπιστοι, τι σημασία έχει, είναι ποιος από τους τρεις θα είναι. Είναι αυτό. Εμείς η ερώτηση είναι καθαρή και δεν θα τοποθετηθείτε ξεκάθαρα. Θα πείτε όνομα, θα πείτε εγώ θα στηρίξω τον τάδε στον δεύτερο γύρο. Απολύτως. Θα ήμουν εγώ αναξιόπιστος εάν έλεγα στον κόσμο ελάτε να με τιμήσετε με την ψήφο σας διότι θα κάνω το τίμιο κράτος, θέλω να λύσω το Κυπριακό και μετά του έλεγα ναι ξέρετε μετά από αυτόν το αποτέλεσμα ψηφίστε κατά συνείδηση, εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, αυτά είναι αναξιόπιστα. Εγώ θα πάρω θέση, απόλυτα, αλλά θέλω να απαντήσω στο επιχείρημα σας. Ξέρουμε περίπου με τη στατιστική, με τις δημοσκοπήσεις που μας έχετε πει, ότι ο κύριος Χριστοδουλής θα περάσει. Ένας από τους άλλους δύο δεν θα περάσει. Αυτοί είναι οι δύο χαμένοι ψήφοι, διότι όποιος και να περάσει, χάνει πανηγυρικά από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Άρα αν ο κόσμος θέλει πράγματι να δώσει φωνή στους άφωνους, θέλει πράγματι αλλαγή, θέλει πράγματι έναν ανεξάρτητο χωρίς βαρύδια, τώρα είναι η ώρα να το δείξει. Διότι όσο πιο πολύ δύναμη έχει ένας ανεξάρτητος, τόσες πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να αλλάξει τα σαθρά για τα οποία σας περιγράφω. Και ναι, το σύστημα μας έτσι είναι. Το Σύνταγμα λέει, όποιοι περάσουν είναι οι δύο υποψήφοι. Ναι. Και γι' αυτόν, αν είσαι σωστός ηγέτης και θέλεις να παραμείνεις, θα πρέπει να πάρεις το κόστος ή αν θέλετε το κέρδος της γνώμης σου. Και εγώ θέλω να δώσω τη γνώμη μου, διότι αυτό είναι η δουλειά του πολιτικού. Δεν μπορεί όταν έρχεται η κρίση να λέει, ναι ξέρετε τώρα πάρτε τα κατά συνείδηση. Όχι κύριε Χριστοδούλου, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν απαντήσεις και υπάρχει και μεθοδολογία να φτάσεις στις απαντήσεις. Απαντήσατε στο ένα σκύλος κύριε Δημητριάδη, που είναι, ήταν η προηγούμενη μέρα που πάμε που θα μεσοδολαβήσει και η επόμενη μέρα είναι πώς θα κεφαλαιοποιήσετε και πώς θα πολιτευτείτε. Θα κάνετε κόμμα, θα ενταχθείτε στο κίνημα που ήδη σας στηρίζει την Αμόχωστο για την Κύπρο και θα γίνετε επικεφαλής εκ των επικεφαλής αυτού του κινήματος, ποιο είναι το μέλλον του Αχιλλέα Δημητριάδη. Δώστε μου να πω ότι δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης και να μου δώσουν δύο υπουργεία και να κάνω το Α και να κάνω το Β. Υπάρχει θέμα αρχών. Αν σας δώσω, δηλαδή δεν θα δεχτείτε τα υπουργεία. Όχι, δεν είναι ο σκοπός μου, δεν με απασχολούν τα υπουργεία. Εμένα με απασχολούν οι αρχές. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Ναι. Όποιος είναι πιο κοντά σε αυτό το πρόγραμμα, ανεξαρτήτως Υπουργείο, διότι δεν με ενδιαφέρουν. Είτε σας τάξουν είτε δεν σας τάξουν, λέμε. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν, είναι άτοπο για μένα. Εγώ δεν θέλω υπουργεία. Εγώ θέλω αρχές. Εγώ θέλω να μπορέσουν αυτοί που θα περάσουν να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή τη δουλειά που έκανα, που πιστεύω ότι είναι βοηθητική, για να το βάλουν Ελλάδα μέσα. Ελάτε και στο άλλο, κύριε. Ναι, πέστε μου πώς το... Πώς θα πολιτευτείτε. Ναι, πώς θα πολιτευτείτε. Αν περιμένετε ότι τώρα θα σας πω ότι θα κάνω κόμμα, πλατφόρμα, κίνηση ή κάτι άλλο, νομίζω ρωτάτε τη λάθος ερώτηση, τη λάθος ώρα. Ναι, δεν είναι το timing του σωστό, λέτε. Το timing σας δεν είναι σωστό και δεν πρόκειται να κάνω αυτό. Η πρόθεση αυτό. Είναι δεδομένη ωστόσο. Και Χριστοδούλου, ή να κάνεις μια δουλειά ή θα την κάνεις. Αν θα την κάνεις τη δουλειά, να την κάνεις καλά. Και για να την κάνεις τούτην τη δουλειά καλά, όταν ζητάς την ψήφο του Κύπριου πολίτη, πρέπει να του πεις αυτό είναι το πρόγραμμα. Έτσι θα κάνω, θα πολιτευτώ με αυτόν τον τρόπο, θα υποστηρίξω τον ΤΑΔΕ και μετά, επειδή ήρθα για να μείνω, θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν πρέπει. Το τελευταίο σχόλιο είναι δικό σας. Ναι. Απευθύνεστε στον Κυπριακό λαό, στους τηλεθεατές του ΡΙΚ, για καταληκτικό σχόλιο, κύριε Δημητριάδη. Α, ναι, το μήνυμά σας. Ναι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τον χρόνο. Οι στατιστικές λένε ότι όσο πιο πολύ εμφανίζομαι στην τηλεόραση, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχω να πάω καλύτερα. Οπότε να κάνουμε και το χιούμορ μας γι' αυτό. Αλλά όσον αφορά το σοβαρό θέμα. Γιατί είμαι εδώ. Είμαι εδώ γιατί θέλω ένα τίμιο κράτος, γιατί το τίμιο κράτος είναι δικαίωμα του κάθε Κύπριου πολίτη. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω σε μια Κύπρο και πράσινη για μας και τα παιδιά μας με ορίζοντα το 2035. Και είμαι εδώ διότι θέλω να λύσω το Κυπριακό, διότι μας συμφέρει, διότι αυτός είναι ο τόπος μου, τον αγαπώ και πιστεύω ότι αξίζει καλύτερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε στις προεδρικές εκλογές. Καλή συνέχεια να είστε καλά. Ευχαριστώ και η καλοσύνη σας που με προσκαλέσατε. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλον τον κόσμο. Δώστε μια θετική νότα ότι έρχεται Σαββατοκυριακό.